κάνω λάθος. Θα πάρουμε την άποψη για όλα αυτά από τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτό το μεσημέρι εδώ στον Sky. Κύριε Κερίδη, γεια σας. Γεια σας, κύριε Κερίδη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε από τα του Εύρου, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις, διότι κλιμακώνεται, βλέπουμε, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Ναι, νομίζω ότι κάνει μεγάλο λάθος η αξιωματική αντιπολίτευση που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που το έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι απέναντι από την Ελλάδα για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, να δώσουμε τα δύο μεγάλα δεδομένα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές πού βρισκόμαστε. Η Τουρκία έχει πολλούς Σύριους πρόσφυγες στο εσωτερικό της και μια ενδεχόμενη νέα τουρκική επέμβαση στη Συρία ή μια ρωσική πίεση στη Συρία θα αυξήσει αυτόν τον αριθμό, την ώρα που έχουν γίνει πάρα πολύ αντιδημοφιλείς εντός Τουρκίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης εκεί και των επικείμενων εκλογών. Ο Ερντογάν πιέζεται, για να το πούμε απλά, να τους ξεφορτωθεί. Μάλιστα. Έχει εργαλοποιήσει αυτούς τους δύσμυρους, δυστυχείς Σύριους και στο παρελθόν. Θα επιχειρήσει να το κάνει ξανά. Δεν το λέω με καμία διάθεση, πώς να το πούμε, αντιτουρκισμού. Το λέω ως ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Οι μαρτυρίες πάντως από τους ίδιους τους πρόσφυγες, όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, κυρία Κερίδη, είναι ότι η τουρκική στρατοχωροφυλακή τους οδήγησε από την Αδριανούπολη προς τα σύνορα για να μπουν επί ελληνικού εδάφους. Έτσι είναι. Ήδη όμως και πριν από αυτό το επεισόδιο, η πίεση και οι ροές έχουν αυξηθεί πολύ, ιδίως στον Εύρο, σε σχέση με το 2021. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Και καθώς η κήτη του ποταμού έχει υποχωρήσει λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού, η διάβαση του ποταμιού γίνεται πιο εύκολη και τέτοια επεισόδια ενδεχομένως να πολλαπλασιαστούν. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Και θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να πιέσει και όλοι μαζί να πιέσουμε την Ευρώπη για ευρωπαϊκές λύσεις. Όσοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, από την ασφάλεια και την άνεση, αν θέλετε, του Βερολίνου, του Παρισιού ή δεν ξέρω ποιας άλλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα, θα πρέπει να θυμούνται ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που της αναλογούν, θα συνεχίσει να τα κάνει. Είμαστε ανθρωπιστές, όμως δεν είμαστε αφελείς. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Άρα, ευρωπαϊκή λύση, προφανώς, εμείς ήμασταν πάντοτε ανοιχτοί, και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι. Γι' αυτό υποδεχθήκαμε, σε αντίθεση με ό,τι έχουν κάνει άλλες χώρες όπως η Πολωνία, την Frontex, και την ευρωπαϊκή παρουσία και στον Εύρο και παντού. Όμως, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγκο αμπέλι, όπως κάποιοι τη θεώρησαν στη μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015-2016, την οποία πληρώσαμε και με απάνθρωπες σκηνές στη Μόρια, στην Ιδωμένη, τα θυμάστε. Αυτό ακριβώς το επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, εγκαλώντας τον κύριο Τσίπρα ότι δεν δικαιούται να ομιλεί, έχοντας τον ενεργητικό του επί πρωθυπουργίας του την Ιδωμένη και τη Μόρια. Ναι, και νομίζω ότι γίνεται μεγάλο λάθος να επιτίθονται κάποιοι στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία στο κάτω-κάτω επενεύει η ελληνική αστυνομική δύναμη, όταν διαπιστώθηκε ότι αυτοί βρίσκονται εντός ελληνικής επικράτειας και άρα είχε το δικαίωμα να το κάνει. Να πούμε ότι ο Εύρος είναι ένα πολύ επικίνδυνο ποτάμι, σε μεγάλο βαθμό ναρκοθετημένο, σε ένα άλλο βαθμό με φράχτη, με επικίνδυνα ρεύματα. Άρα όσοι λάθροδιακινητές, δουλέμποροι, εκμεταλλεύονται τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων από την τουρκική πλευρά για να τους πιέσουν να έρθουν στην Ελλάδα, αναλαμβάνουν ένα τεράστιο ρίσκο. Η Ελλάδα θα επιμείνει και στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά και στην ασφαλή και πλήρη προστασία των συνόρων της, όπως έχει δικαίωμα να κάνει. Κύριε Κερίδη, να πάμε λίγο και στο θέμα των S-400. Χθες υπήρχαν ρωσικά δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Άγκυρα θα προμηθευτεί νέα συστοιχεία. Την ίδια ώρα που εκπρόσωποι του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ήταν στη ΣΥΠΑ για την περίφημη αναβάθμιση των F-16. Τι προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν? Προσπαθεί να ασκήσει πίεση στην Αμερική για να πάρει το πράσινο φως για τα μαχητικά?
Είναι ένα περίπλοκο παιχνίδι. Και ποιος ασκεί πίεση σε ποιον? Ο Πούτιν στον Ερντογάν, ο Ερντογάν στους Αμερικανούς. Είναι ένα κουβάρι. Το βέβαιο είναι ότι αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα πολύ ευαίσθητων και κρίσιμων επαφών της τουρκικής πλευράς στην Ουάσιγκτον για την περίφημη συμφωνία των F-16, ιδίως με το Κογκρέσο, όπου εκεί η υπόθεση δεν έχει πάει όσο καλά ήθελε σίγουρα ο Ερντογάν και υπάρχουν οι γνωστές δυσκολίες. Και μέσα σε όλα ήρθε αυτή η διαρροή από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΤΑΣ, για την νέα συστοιχία που θα ήταν και τα φόπλακα προφανώς σε μια συμφωνία Αμερικής-Τουρκίας. Αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα, κύριε Κερίδη, δεν ξέρουμε ποιος έπαιξε το παιχνίδι ή και οι δύο μαζί. Αν ο Πούτιν έδωσε το deal προκειμένου να κάψει το θέμα των F-16 ή το αντίστοιχο, αν οι ίδιοι οι Τούρκοι σε συνεννόηση με τους Ρώσους θέλουν να πιέσουν το State Department. Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι ο Ερντογάν δεν είναι καλό παιδί, αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Πούτιν φημίζεται για την καλοσύνη του. Εδώ έχουμε δύο αυταρχικούς ηγέτες, ο καθένας με τα δικά του συμφέροντα, με μια λυκοφιλία προφανώς. Και με μια διαρκή, να πούμε, διελκυστίδα ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα από αυτή την σχέση. Το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία έχει αυτονομηθεί από τον δυτικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που εμείς οφείλουμε και το κάνουμε συνεχώς να το αναδεικνύουμε. Ήδη τα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο πληθαίνουν για μια Τουρκία η οποία εμπορεύεται, εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί το εμπάργκο και τις κυρώσεις τις δυτικές σε βάρος της Ρωσίας για να βγάζει κέρδη και να εξυπηρετεί τον Πούτιν. Και όλα αυτά επιβαρύνουν τη σχέση της στη Δύση, στο ΝΑΤΟ και προφανώς με τους Αμερικανούς και δίνουν αέρα στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια όπως πρέπει. Πάντως, σε οικονομικό επίπεδο, να το πούμε και αυτό, διότι έβλεπα χθες βράδυ εδώ το Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky, στο δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Το τουρκικό χρηματιστήριο, στην αναγγελία της είδησης ή της φημολογίας τέλος πάντων για νέες συστοιχίες S-400, βυθίστηκε, καταποντίστηκε. Ναι, διότι, κοιτάξτε, το τουρκικό χρηματιστήριο, το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, κάτι κάποτε πολύ γεμάτο ελπίδες και από τα πιο πετυχημένα των αναδυόμενων αργορών, έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τους γεωστρατηγικούς ακροβατισμούς και την νομισματική ανορθοδοξία του Πρόεδρου Ερντογάν. Και έχει βυθιστεί, έχουν αποχωρήσει οι μεγάλοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές. Είναι και αυτό μέρος της συνολικής ζωφερής εικόνας της τουρκικής οικονομίας και της ανυποληψίας της σήμερα, με την λίρα να βυθίζεται και τον πληθωρισμό επισήμως στο 80% και ανεπισήμως στο 200%. Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.